στο θέμα αυτό. Ήταν μια εξωτική ανάμειξη, ήταν μια ενέργεια ενός συνεργάτη του Θρυπτάτου Τάση Μοσκόπουλου, αντιπροέδρου του Τυπαλτίου Ιδρύματος, ως εξωτερησίου ορίζει το διάταγμα το προεδρικό που συντάσσει την διοίκηση του Τυπαλτίου. Ο κύριος Τάσης Μοσκόπουλος λοιπόν με τον Δήμαρχο, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, προχώρησε σε έναν εκπαιδευτισμό μόνο από τη διοίκηση του χώρου. Έχω δεχτεί άπειρα συγχαρητήρια των περιοίκων, τηλεφωνήματα για την ευπρέπεια του χώρου. Το μόνο εχμηρό σημείο που τίνει να γίνει κριτική ήταν το κόψιμο του Ευαγγελίου. Εγώ λοιπόν μπήκα στο παιχνίδι ερωτών του κ. Βαδινό σε ένα άρθρο του που δεν είχε θέμα του Ευαγγελίου, αλλά ξεκινούσε, αν είχε κάποιο ίδιο και η πει, που κάνουν να ξεχνούν, ότι χάθηκε η μπάλα στο γήπεδο Παρίσι και τόνα και τάνα. Έτσι ξεκινάει το άρθρο. Όταν λοιπόν κάνει μια κοινική συνθέμελη αντιπολιτική κριτική, αντί να εστιάσει την αντιπολίτευσή σου μόνο στο κόψιμο των ευκαλύπτων και βάλεις ως αντιεροπολικό, βομβαρδιστικό πυράκα της Δημοτικής Αρχής από μια ενέργεια του Θρυπτάτου Τάση Μοσκόπουλου να ευπρεπήσει γενικώ στον χώρο, αυτή ήταν η απάντησή μου σε ένα συμβούλημα. Μια γενική εικόνα του Διονύση Αλματίνου. Διονύση Αλματίνε, ψέματα στη Συνομαρχία, που ήταν τζόκερ. Ψέματα και συνομαρχιακό σου και κοιμώσου. Και τώρα ψάχνουν που θα τα δικώσουν. Είναι ψέμα, σε πειράζει. Σε πειράζει ο Τάσος Μοσκόπουλος που δεν θα το Λισούρι. Διονύση Αλματίνε, υποκρίνεσαι. Υποκρίνεσαι χοντρά. Και δεν έχει κοινωνία αυτό. Εκφράζει ένα πασόκ που πεθαμένο. Ένα πασόκ που έχει τελειώσει. Και είσαι και τυλός. Στην ώρα που το κόμμα σε χρειάζεται σε αγόρ. Και εσύ και πολλά άλλα στερεί του κόμματος. Όταν είχε το πασό να σας δώσει, σε θα δει μπροστά. Τώρα που να βγεις στο Βαγγέλη και θα δει από τους ευκαλύπτους. Πήγε να διονύσει και σου πολιτικά. Πήγε να κρύψει πολιτικά. Θα μας μιλήσει τώρα για τους ευκαλύπτους, της ευκαλυσία και πρόσφυγη ανάπτυξη. Όταν στους ουλάδους δίπλα στο προβλητικό σου. Πριν 4 χρόνια χάθηκα σε μηνύτη, θα είσαι ευκαλύπτη. Έτσι χαρικά, στη θέμελα. Δεν πήρε χαμπάρι εκεί που την είσαι, δεν είναι. Πλησίωση και μου Μοσκοπούλου. Νίκο παρακάτω. Όταν είμαι στο σπίτι του αδελφού σου, εξαφανίστηκε ο ευκάλυπτος που λέει ο Τσίκης, εδώ είναι καθαρά ο Τσίκης. Όταν έχεις την πηγάδα μπροστά από το σπίτι, δεν σε βάζει τους ερωτικούς όρους, θα απαντήσω πώς θέλω κυρία Κατσαϊδη. Και δεν θα μου κάνει κανείς υπόλοιπο όπως θα απαντώ σε επιθέσεις. Οι επιθέσεις να μην με προκαλεί κανείς, δεν θα είναι πολύ σκληρό σε πίεση. Θα απαντήσω και θα πληθούν όλοι. Δεν προκάλεσα κανένα. Όταν ξεκίνησε μόνο εμείς το άρθρο σου και διάβασα το παλιβάσιο να αναπέξει ότι χάθηκε η μπάλα στα κοινό του Παρίσι και άφησε τον άλλο, να καταλήξει τον άλλο, τον δημάρχο, τον δημάρχο, τον πρόεδρο, τον κύριο πρόεδρο, τον άλλο και να κάνει εντυπώσει σε τι άλλαγε. Πα και σε διαφέρει πράσινη ανάπτυξη και πράσινη άλογα. Καθαρά που είναι πολιτική ήταν. Και ήταν και αυτή μια χιουμοριστική απάντησή μου. Και τα μαθήματα το σχολείο της υποκριτικής δεν αναφέρεται, δεν τα δέχομαι. Είστε υποκριτές, δεν έχετε δει το λιτσού να αλλάζει καθόλου. Εκείνη ένα ωραίο λιτσού είπε τα κάθαρα που λέει κοινωνία. Δεν άκουσα ένα εκεί, ένα τόσο να πείτε. Ένα ψήμα καλλιέργεια, στο ότι κάτι έγινε. Στο ότι πάλι έγινε μόνο το κόψι των εδών. Δεν υπάρχουν εικόνες από πάνω, δείξτε πώς καθαρίστηκε ο χώρος. Ούτε μία εικόνα δεν υπάρχει, πείτε τώρα τι είναι. Ο υποκρισία. Το μεγαλείο σου. Δεν υπάρχει καμία εικόνα άλλη από πάνω, από κάτω, από δίπλα. Πώς καθαρίστηκε το επόμενο. Δεν μιλήσετε γι' αυτό. Α, μιλήσετε για το άλλο. Ότι κάτι δεν υπάρχει στο του Παρίσι. Έχει ένα πλάκα αντιδήμαρχο, ένα πλάκα αντιμάρχο, ένα πλάκα αντιπρόεδρο. Και είμαστε όλοι πλάκες και βγήκαμε έτσι. Μην κοιμούνταμε χθες στην Ομαρχία. 8 χρόνια του Μαρτία και σίγουρη. 8 χρόνια. Ο Χταρχάνοντα διευκάλλει το δικό δίκτυο χάλια στην Παλική, ο Άγιος Πίδρας τώρα χάλασε. Τώρα χάλασε την άδεια του Σιμαλιού της οικονομίας Ελλάδας. Καλώς. Και σε πια στην Ισάρα την είναι αυτό τώρα και την κλίση θέμελη, θα συναντάμε πάλι. Την αξίζεις, είσαι μαθητής μιας υποκριτικής σχολής που δεν θα φοιτήσω. Θα είμαι αιχμηρός όσο με προκαλείς. Με προκαλείς και θα είμαι ήρεμο, αυράκι. Μια πίνα διότι το Βαγγέλιο δεν κάνω πράγματα και θαύματα για να σπαθήσει δεκαετίες. Όταν είσαι εκπληρώτατη θα είχα πάσας. Όταν είσαι εκπληρώτατη να έχετε δεχτεί και εκπληρές απαντήσεις. Αν δεν αντέχετε καθώς τις τάξεις. Εδώ θα μιλούμε όλοι. Όσον αφορά περί του τόπου απαντήσεων κύριε Ευγενή, κύριε Μάρκο, Ευγενή Μάρκο, σε πω και σένα εδώ όταν σκέφτει το θυμικό σου να απαντάς στους θεότους.
Σε εγώ δίκαι σε ένα, τραγαντάς, όταν προκαλείσαι. Μη μου λυπάρχω πώς θα απαντώ λοιπόν, και να μου λες Μάρκο, όταν να πεις μαθήματα στους δικούς σου, όταν επιτίθεται. Πώς επιτίθεται. Και στο λέω να ακούς και εκεί σου έξω, ότι το άρθρο αυτό δεν είναι άρθρο για τους ευκάλιπους, ήταν ένα άρθρο συγχαίρετης κριτικής δημοτική Παρίσι. Έτσι ξεκινούσε. Χάθηκε η μπάλα στο γήπεδο του Παρίσι. Δεν πώς θα πατήσει πολύ και ο Σαλαντινό. Αγαπητέ Διονύση, ευκάλυτε έτσι ή αλλιώς. Το σώμα Διονύση ήταν το. Η κοινωνία ξέρει τι υποκρίνεσαι. Το λόγο κύριο Στυχίνη που είδε ο καθένα πάντα πριν και πάλι στο Παρίσι. Εντάξει, εντάξει, αλλά α το πείσουμε το καλύτερο, λίγο